Αυτή που μας δίνεται μέσα στα πλαίσια των εορτίων εκδηλώσεων του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου, που στο όνομα του χτίζεται αυτός ο ναός και χτίζεται από την αγάπη σας. Είναι ένα θαύμα της αγάπης σας. Και θα είναι ένα αλλή ιεροαποστολικό κέντρο, φιλανθρωπικό, είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό το Άγιο Όρος περιέβαλε με ιδιαίτερη αγάπη και στοργή την ανοικοδόμηση αυτού του Ιερού Ναού. Γι' αυτό και ξεκινούν αφήνουν την ησυχία και έρχονται εδώ στην ανησυχία. Σημασία έχει ό,τι είναι να το προσλάβουμε και να το κάνουμε προσευχή για να μπορέσουμε να δούμε το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού. Όλα αυτά υπόψη γίνονται με τις ευλογίες του Σεπτού μας του Μενάρχου κυρίου Ανθίμου. Έτσι λοιπόν όλοι μαζί αυτή τη στιγμή ανήκουμε πλέον στη φωνή, στην καρδιά του πατρός Εφραίου, ο οποίος εφραίνει πάντας εκείνους που προσεύχονται και τον ακούνε. Αλλά ήθελα και μια παράκληση για να μην στο τέλος χαλάσουμε την όλη ατμόσφαιρα. Θα ήθελα πρωτού βγείτε έξω από το ναό, βγαίνοντας, θα υπάρχει ένα πανέρι εκεί κάτω. Θέλουμε 5 έως 10 ευρώ. Είμαστε προς το τέλος και έχουμε ορισμένα πράγματα πρόχειρα για να λειτουργήσουν, όχι ότι έγιναν τα τέμπλα κτλ. Αλλά θα ήθελα μέσα από την καρδιά σας και να με συγχωρήσετε, άλλωστε έχω πάρει και τον τίτλο του Ζήτουλα, δεν γίνεται διαφορετικά. Η αγάπη σας αυτή θα πιάσει τόπο και θα κάνει και αυτή το θαύμα, ώστε αυτές τις μέρες που ζοριζόμαστε να ανταποκριθούμε. Και πάλι, γέροντα πατέρα Εφραίου, με πολύ αγάπη και σεβασμό σας υποδεχόμαστε και μέσα σε αυτή την προσπάθεια να γίνει μια αληθινή κακοφορία τούτο μέσα στην ψυχή μας. Μετασευχάς και ευλογίας του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ανθίμου και τα ειδικά σας ευχάς πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, θα αποτολμήσω πάλι στην αγάπη σας και στα θεοφιλίωτα σας να είπω ολίγα τινά από όσα εδιδάχθην εκεί στον τόπο της μετανοίας μου, δια ένα θέμα το οποίο είναι από την αρχή και την φύση του δύσκολο και κουραστικό, θλιβερό. Δεν μας αρέσει να μιλούμε περί δαιμόνων. Μας αναπάβει να ομιλούμε περί Αγίων Αγγέλων, περί Παραδείσου, περί των Αγίων της Εκκλησίας μας και κυρίως για την Παναγία μας. Είναι πολύ φυσικό για όλους μας. Όμως, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο πύρινος αυτός και διαπρίσιος κήρυκας της Εκκλησίας μας, ο πνευματικός νιαγάρας της Εκκλησίας μας, λέγει στους σοφούς λόγους του ότι είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας να γνωρίζουμε τον εχθρό μας, των κοινών εχθρών του γένους ημών, των ψυχοφάγων και ανθρωποκτόμων διάβολων. Πολύ καλά. Όχι για να τον τιμήσουμε, όχι για να του δώσουμε αξία, αλλά για να μπορέσουμε να ασφαλίσουμε τον εαυτό μας από τον αόρατο και ισόβιο και αμήλικτο πλέον πνευματικό και αόρατο πόλεμο εναντίον αυτού και εναντίον του εχθρού που πολεμεί εμάς. Έτσι λοιπόν, όπως λέγουν οι διακεκριμένοι έμπειροι στρατηγοί στους πολέμους, όποιος γνωρίζει καλά την γλώσσα του εχθρού του σε ένα πόλεμο,
τότε μπορεί καλά να παρακολουθήσει τι λέγει ο εχθρός. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει να μην αγνοούμε τα διανοήματα του εχθρού, να γνωρίζουμε πολύ καλά τι σκέπτεται αυτό το άτομο, το πνευματικό, αυτό το πρόσωπο συγκεκριμένα, το αόρατο. Αυτός ο εχθρός, ο οποίος ασχολείται μόνον με εμάς και με τίποτα άλλο. Από τότε που έπεσε μέχρι σήμερα και μέχρι τέλος του κόσμου, ασχολείται μόνον με τον άνθρωπο. Και με ένα συγκεκριμένο λογισμό, πώς να τον πλανήσει, πώς να σκοτήσει τον νου του. Με το νου του ανθρώπου έχει να κάνει ο νους του διαβόλου. Ο διάβολος είναι νους, πνευματικός, σκοτισμένος, διότι στηρείται παντελώς της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου, όπως γνωρίζουμε. Ο άνθρωπος και κυρίως ο βαπτισμένος, ο ορθόδοξος χριστιανός, έχουν τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου μέσα στο κέντρο της ψυχής και του νοός του. Έχει φως, έχει χάρη Αγίου Πνεύματος. Έχει όμως η χρώμος και σκότος. Έχει και αμαρτήματα και πάθη. Άλλο τα εξομολογημένα αμαρτήματα και άλλο τα ανεξομολόγητα αμαρτήματα. Ομιλούμε περί των αθεραπεύτων ακόμη παθών, περί των πνευματικών νεφών δηλωνότη που ακόμη σκιάζουν τα σακτίνα του νοετού ηλίου και δεν ενεργεί χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Έτσι λοιπόν είναι χρήσιμο και ψυχοφέλιμο να γνωρίζει κανείς όσα ο Θεός θα δώσει περί του εχθρού μας και κυρίως περί των δαιμονικών λογισμών, διότι αυτά είναι τα βέλη του, τα πυρφόρα. Αυτές είναι οι πνευματικές σφαίρες του, τα πυροβολία του, οι λογισμοί του. Δι' αυτό σκέφτηκα στην αγάπη σας να είπω αυτά τα πράγματα με θέμα ο Μυρμηγκολαίων Βελζεβούλ. Όταν ήμουν μικρός, πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, είχαμε μαθήματα μοναχικά και κυρίως για τους δοκίμους, με θέμα ο Μυρμηγκολαίων λογισμός, περί λογισμών, εκδεξιών και εξεγωνίμων, οι ελλείψεις και οι υπερβολές αυτών των λογισμών των δαιμονικών, σύνθεσης και ανάλυσης ένα προς ένα όλων αυτών των λογισμών, δια όλη την κλίμακα του διαβόλου, των λογισμών. Και από τον δαιμονικό λογισμό των Μυρμηγκολαίοντα, κατά έναν έτσι τολμηρό προβιβασμό, καταντήσαμε και φτάσαμε στον Μυρμηγκολαίοντα Βελζεβούλ. Θα ενθυμίστε εις την Παλαιάν Διαθήκη ότι εκείνος ο Θεόπτης, ο αγιότατος άνθρωπος και στήλος της υπομονής, ο Ιώβ, ο πολύαθλος, αναφέρεται δια Πνεύματος Αγίου εις το τέταρτο κεφάλαιο η εξής πρόταση που είναι καρπός αγιοπνευματικής εμπειρίας του. Μυρμηγκολαίων όλετο παρά του μη έχειν βοράν. Με ένα ρο το βοράν. Δηλαδή κάποιος μυρμηγκολαίων χάθηκε διότι δεν είχε να φάει. Αυτός ο στίχος που είναι ως προμετωπίδα σε αυτό το θέμα, ότι υπάρχει κάποιος μυρμηγκολαίων που πρέπει να τον πεθάνουμε της πείνας εμείς τελειωματικά, δεν έχει να πεθάνει επειδή δεν βρήκε τροφή, αλλά επειδή δεν του δίδουμε εμείς τροφή. Επομένως, κάθε μυρμηγκολαίων ζει και βασιλεύει και τυραννεί, κατά τυραννεί μάλιστα όλους μας, διότι εμείς του δίδουμε φαγητό και μάλιστα πλουσιότατο φαγητό. Επομένως, ζει και βασιλεύει, σε όσους βασιλεύει, όχι σε όλους. Του δίδουν λοιπόν πλούσιο φαγητό. Ποιο είναι αυτό? Τα αμαρτήματα. Και μάλιστα συγκεκριμένα είδη αμαρτημάτων. Αλλά δεν είναι το θέμα τώρα περί αμαρτημάτων αυτών. Όμως του αρέσουν οι λογισμοί.
Επειδή ο νους ο δαιμονικός, ο νους του εχθρού μας, του Βελζεβούλ, του βυθίου δράκοντος, του δαίμονος, του πρώην αιωσπόρου, όπως και να το πούμε το ίδιο είναι,